Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της Διασποράς. Απόψε είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κουνάδη, μελετητή του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Μονεβασίτη, πολιτικό μηχανικό του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, συγγραφέα, δημοσιογράφο, κριτικό και ιστορικό μουσικής, τον Ανδρέα Ροδίτη, τον δημοσιογράφο από την ΕΡΤ, τον Πέτρο Δραγουμάνο, μαθηματικό στατιστικό λόγο, εκδόσεων ελληνικής δισκογραφίας, και επίσης τον Στέλιο Ελληνιάδη, που θα συντονίσει την απόψινή συζήτηση. Κοντά μας είναι επίσης η ηθοποιός Μαρία Μαυροματάκη, και είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι για ένα και μοναδικό λόγο. Για να παρουσιάσουμε το βιβλίο του Δημήτρη Φεργάδη με αφορμή την Κολούμπια, εκδόσεις Κάψιμη. Πρόκειται για μια αναφορά στη βιομηχανία της δισκογραφίας κατά τον 20ο αιώνα. Ο συγγραφέας εργάστηκε στην συγκεκριμένη βιομηχανία μουσικής, ήχου, και μέσα από την 50χρονη δουλειά του και την πείρα του στη δισκογραφία, τόσο στη βιομηχανία και στο εμπόριο, στην Κολούμπια προσπαθεί μέσα από το βιβλίο του να παρουσιάσει με ενάργεια και το άλλο πρόσωπο, το εξαιρετικό, το άγνωστο πρόσωπο της βιομηχανίας, της δισκογραφίας, του ήχου και της διασκέδασης. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Το λόγο δίνουμε στην ομάδα, στους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Κάθε συνάντηση γύρω από αυτό το βιβλίο μας δίνει την αφορμή να προσθέσουμε κάθε φορά ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, κάτι που έχουμε εντωμεταξύ σκεφτεί. Γιατί αυτό το βιβλίο, μεταξύ άλλων, έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα, πέρα από το ότι διαθέτει έναν μεγάλο πλούτο στοιχείων, πληροφοριών, σκέψεων, σχολείων που έχουν σχέση με την μουσική, έχει και το καλό ότι κάθε φορά που το σκέφτεσαι ή του ρίνεις μία ματιά, σε παραπέμπει σε κάπου αλλού. Δηλαδή, σου δημιουργεί υποσημειώσεις, σου δημιουργεί παραπομπές, σκέφτεσαι και άλλα πράγματα. Και το συμπληρώνεις δηλαδή μόνο σου, εάν βέβαια είσαι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με την ελληνική δισκογραφία, αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Είναι ένα βιβλίο, δηλαδή εργαλείο πολύτιμο, το οποίο διαβάζεται σε πολλές σελίδες του και σαν λογοτέχνημα, γιατί αυτήν την ιδιότητα έχει ο συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος, εκτός από εργαζόμενος στην Κολούμπια για τόσα πολλά χρόνια, έχει και ένα χάρισμα στη γραφή και έχει ένα χάρισμα που οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας κοινωνικός άνθρωπος, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων γενικότερα και όχι μόνο του εαυτού του. Λοιπόν, άρα αυτό το βιβλίο είναι από πολλές απόψεις πολύτιμο και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα εδώ εκ δεξιών και εξ αριστερών έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι από τους καλύτερους γνώστες του αντικειμένου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί προσωπικά, έχουν αφιερώσει το σύνολο της ζωής τους σε αυτό που λέμε μουσική και τραγούδι. Και έχουν επίσης οι ίδιοι ένα πολύ σημαντικό έργο. Δεν είναι απλώς σχολιαστές αυτών που βλέπουν, που ακούν, που παρατηρούν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα αυτές τις παρουσιάσεις από τον Παναγιώτη Κουνάδη, ο οποίος Παναγιώτης μας άνοιξε πάρα πολύ τα μάτια και τα αυτιά, γιατί είναι από τους πρώτους ανθρώπους που ανακάλυψαν, με ή χωρίς εισαγωγικά αν θέλετε, με την καλή έννοια βεβαίως, ανακάλυψαν την μεγάλη αξία του ρεμπέτικου τραγουδιού σε μια εποχή που αυτό είχε περιθωριοποιηθεί. Ξεκινώντας λοιπόν από την δεκαετία του 1960, τόσο πίσω, μαζί με λίγους εκλεκτούς άλλους ανθρώπους που είχαν αυτήν την, αν θέλετε, διορατικότητα να επαναξιολογήσουν την αξία του ρεμπέτικου τραγουδιού, μας βοήθησε έκτοτε και εξακολουθεί να μας βοηθάει μέχρι σήμερα και να το μάθουμε και να το καταλάβουμε, αλλά και να το ξανατραγουδήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναγιώτη Κουνάδη. Εδώ στην παρέχει πολύ νεολαία από ό,τι βλέπω. Εγώ έχω περάσει τα 450 χρόνια ζωής. Δεν ήταν ημερολογιακά μόνο, αλλά αυτά που ζει κανείς μελετώντας τη ζωή των άλλων. Λοιπόν, καταρχήν το βιβλίο αυτό έπρεπε να γίνει και μάλιστα από πιο
κερδοφορήσαντες εντός εισαγωγικών από την παρουσιώδηση δισκογραφία. Αλλά χρειάζεται πάντα ένας ήρωας, ο οποίος μέσα στη διαδικασία της δουλειάς του δεν είδε αυτό το θέμα σαν ένα θέμα που θα του απέδιδε, θα λέγαμε, τα προστοζήν, αλλά ο Δημήτρης είναι ένα εκλεκτό παιδί της ανήσυχης κοινωνίας δεκαετίας του 50. Όλα αυτά τα χρόνια που κάθισε, το 59 μέχρι το 99, 50 χρόνια νομίζω, κάτι τέτοιο, είχε την ευφυΐα και την εξυπνάδα να καθίσει και να οργανώσει ένα τεράστιο υλικό, την ώρα που οι άλλοι οικονομούσαν ή μια άλλη λέξη που τελειώνει σε ούσαν, στον χώρο της δισκογραφίας. Εγώ δεν θα πω πολλά για το βιβλίο. Το μόνο που θα πω είναι ότι ευτυχώς ένα κενό που υπήρχε στον τομέα της δισκογραφίας των Ελλήνων, μάλλον θα λέμε από εδώ και μπρος, θα σας εξηγήσω γιατί, μπαίνει στη διαδικασία της αναγνώρισης και της μάθησης και πρέπει να είναι η αρχή για κάτι πολύ πιο σπουδαίο και γενικότερο, και με αυτά τα στοιχεία που είχε ο Δημήτρης, αλλά και με στοιχεία πολλά τα οποία έχουν βγει στον αέρα τα τελευταία χρόνια μέσα από τις συνεργασίες όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Εγώ θα πω μόνο ότι ο Δημήτρης μπαίνει στο χορό αυτό της διαδικασίας σε μια πολύ κρίσιμη ημερομηνία, 1959-60, που τελειώνει μια περίοδος μακρά. Πρέπει να ξέρετε ότι η μακροβιότερη περίοδος της δισκογραφίας είναι αυτή των 78 στροφών ή του γραμμοφόνου, όπως τα λέγαμε. Γιατί κράτησε 60 χρόνια και από τις επόμενες τεχνολογικές ανακαλύψεις όλες περάσανε σύντομα στο περιθώριο και οι ελπίοι περάσανε μέχρι το 90 και μετά. Μπήκανε άλλα τεχνάσματα τώρα με τα CD και όλα αυτά. Αλλά τι συμβαίνει, ένα στοιχείο το οποίο είναι ενδιαφέρον. Η παλιά δισκογραφία που ξεκίνησε των Ελλήνων, που ξεκίνησε δυστυχώς εκτός Ελλάδος, αυτά το αγνοεί ο κόσμος, δηλαδή ενώ ως κράτος υφίσταται η Ελλάδα, έστω με αυτό το τραγικό χαρακτήρα του κράτους που το φροντίζουν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης, την Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, και ενώ υπάρχει ζωή, υπάρχει πρωτεύουσα, υπάρχει μια ανάπτυξη σχετικά στις αρχές του αιώνα, οι ηχογραφήσεις ελληνικού ρεπερτοριού γίνονται καταρχήν στη Μικρά Ασία, οι μαζικές μιλάμε, γιατί κάποιες σποραδικές υπάρχουν και στην Αμερική και εδώ στην Αθήνα. Και μάλιστα αυτό το εγχείρημα της 14ετίας, γιατί το 14 σταματάνε οι ηχογραφήσεις λόγω του πολέμου, από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες εποχής εκείνης, η Αγγλική, η Γερμανική και μια Τούρκικη, δύο Γερμανικές, η Γκράμοφο δηλαδή, η Οντεόν η Γερμανική, η Φάβορητη Γερμανική και μια Τουρκική, η Ορφέων. Η πλάκα είναι ότι και οι τρεις εταιρείες αυτές έχουν ονόματα ελληνικά, και η Γκράμοφων και η Ορφέων και η Οντεόν. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο γίνονται πάρα πολλές ηχογραφήσεις που ποτέ δεν θα μάθουμε γιατί δεν μπορούμε πια να μάθουμε. Απλώς τα αρχεία τα οποία μας έφερε στο φως ο εκλεκτός φίλος, αγαπημένος συνάδελφος, ο οποίος έχει ελληνοποιηθεί, ο Ούγκο Στρετμπάουμ, που ζει στην Ολλανδία, καθηγητής Τούρκης γλώσσας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, μας έχει βοηθήσει πολύ να δούμε τι ηχογραφίες έχουν γίνει αυτές τις εποχές, ψάχνοντας ένα ανάποδο τρόπο. Δηλαδή, αντί να βρούμε δίσκους που δεν υπάρχουν παρά μόνο όσους έχουν μαζέψει συλλέκτες, και είμαστε πολύ λίγοι συλλέκτες που έχουμε αυτή την περίοδο, 1900-1922. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ποιοι ηχολήπτες ηχογράφησαν, τι και πού. Και αυτός ο καταπληκτικός κατάλογος από το 1900 μέχρι το 1939 μας δίνει τη δυνατότητα, αν έχουμε το δίσκο και έχουμε τον αριθμό μήτρας, να βρούμε πότε ηχογραφήθηκε, από ποιον ηχολήπτη, σε ποια περιοχή και τι διαστάσεις ήταν ο δίσκος. Γιατί παλιοί δίσκοι είχαν τρεις διαστάσεις, είχαν 19, 25 και 35 εκατοστά. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και διαμορφώνουμε μια εικόνα η οποία όμως ποτέ δεν θα συμπληρωθεί, δυστυχώς. Δηλαδή ποτέ θα μάθουμε πόσες είναι οι ηχογραφίες, γιατί κάθε ηχολήπτη σε κάθε περιοχή που πήγαινε, είτε ήταν αυτή η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Σμύρνη, η Βηρητός, το Κάιρο κτλ., κατέγραφε όλων των
εθνοτήτων ρεπερτόρια και, και αρμενικά και τουρκικά και εβραϊκά κτλ. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που νομίζω θα λυθεί ποτέ. Αυτή όμως η δισκογραφία η παλιά του, τον αρχό του αιώνα, γίνεται ο βασικός κορμός με τις επανατυπώσεις που αρχίζουν στην Αμερική το 1912, 13, 14, 15, δηλαδή πριν ακόμα οργανωθεί η δισκογραφία των Ελλήνων της Αμερικής. Και η βάση αυτή οδηγεί τους μεγάλους τραγουδιστές των Ελλήνων της Αμερικής, την Παπαγίκα, την κυρία Κούλη, τον Κατσαρό, τον Θεόδωτο Δημητριάδη κτλ. Έτσι έχουμε μια επανατύπωση των ηχογραφήσεων αυτών που είναι η βάση για να εξελιχθεί μια δισκογραφία μερικών χιλιάδων πια ελληνικών τραγουδιών και να γίνει κυρίαρχη όσον αφορά τις εθνότητες στην Αμερική. Γιατί απλούστατα στο Λίμα οι μεγάλες εταιρείες, οι δύο, Κολούμπια και Βίκτορ, στο Λίμα Ελλάς δεν έχουν τον κατάλογο, αλλά παραπέμπουν σε ειδικούς καταλόγους. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι στην Αμερική έχουμε καταγράψει μέχρι στιγμής, πέρα από τις δύο αυτές μεγάλες εταιρείες, πάνω από 50 ελληνικού ενδιαφέροντος εταιρείες δίσκων. Οι οποίες βέβαια δεν έχουν αρχεία. Τα μόνα αρχεία που υπάρχουν ευτυχώς είναι της Κολούμπια και της Βίκτορ, που υπάρχουν ακόμα και οι μήτρες όλων των ηχογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν την εποχή εκείνη από αυτές τις δύο μεγάλες εταιρείες. Αυτά τα λέω γιατί. Γιατί την εποχή εκείνη, λόγω χάρη, σας δω ένα παράδειγμα που είναι εντυπωσιακό και δεν το. Ένα πρώτο ντοκουμέντο. Λοιπόν, την εποχή του 14, δηλαδή ουσιαστικά σταματήσαν τότε οι ηχογραφίες λόγω του πολέμου του πρώτου, η γραμμοφόν έχει εργοστάσια στη Χάγη, στο Μίδρυξ της Αγγλίας, στη Ρίγα της Ρωσίας, στο Ιβρύ της Γαλλίας, στην Καλκούτα της Ινδίας, στο Ανόβερο της Γερμανίας, στο Κάμπτεν των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Βαρκελόνη και δεν το βγάζω. Θα ήθελα να πω ότι ενώ έχουν γίνει εργοστάσια της κατοπινής Κολούμπια, της Γράμμοφων, σε αυτές τις πόλεις μέχρι τις Ινδίες κτλ., αρχίζει εδώ μια εκστρατεία καταγραφής που είναι πρωτοφανής για μια χώρα που ήταν η δολοφόνος της ιστορίας όπως είναι η Αγγλία. Μια εκστρατεία που κράτησε πολλά χρόνια και κατέγραψε, υπάρχει ένας κατάλογος αυτή τη στιγμή που έχει διασωθεί, ηχογραφήματα σε 45 χώρες του πλανήτη, αρχίζοντας από την Αγγλία μέχρι την Κίνα. Αυτά για τα ξένα. Για τα ελληνικά θα σας δώσω ένα δείγμα του τι συμβαίνει. Στην Ελλάδα γίνονται μερικές σημειακές ηχογραφήσεις αυτών των εταιριών και της Οντεών και της Γράμμοφων, αλλά η πλάκα ποια είναι. Ότι το 1908 ένας Έλλην και ένας Άγγλος συνάπτουν μια συμφωνία. Εδώ έχουμε και τα ονόματά τους, τα έχουμε εντοπίσει, όπου κάνουν μια εταιρεία δίσκων που τη λένε Apollon. Όλοι οι συλλέκτες που έχουμε εμείς μαζέψει δίσκους αυτής της εποχής, το πολύ πολύ να έχουμε 10 με 15 δίσκους. Και εγώ στο αρχείο μου έχω δίσκο με νούμερο 209. Δηλαδή ανάμεσα στο 9 και στο 10 ηχογραφούνται από την Apollon, μια ωραία εταιρεία, έχει και ένα ωραίο εξώφυλλο των Apollon, ας πούμε. 209 επί 2, 400 τόσα τραγούδια. Δεν έχουμε όλες τις λέξεις παραπάνω από 10 με 15 δίσκους αυτής της εταιρείας. Δούλεσε μόνο αυτό το χρόνο, 1908 και 1909. Αυτά που σας λέω γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα κίνητρο, αυτό που ο Δημήτρης πήρε στην πλάτη του να εφαρμόσει, για να πάμε ρε παιδιά να πούμε κάσε, γιατί καμία πουτάνα ομάδα εξουσίας δεν κάθισαν να μαζέψει αυτά τα πράγματα και μόνο 10-20 συλλέκτες καθίσαμε και τα παρήσαμε όλη μας τη ζωή. Δηλαδή εδώ, αν πάμε στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, υπάρχουν τα πάντα εκεί πέρα από ό,τι ηχογράφηκε στην Αμερική. Εδώ δεν υπήρξε ούτε καν και αυτοί οι σπουδαίοι, ας πούμε, άνθρωποι σαν τον Καράη, σαν τον Περιστέρη, τον παλιό, ή σαν πώς ακόμα, η Δόμνα Σαμίου και όλα τα παιδιά τα νεότερα, δεν έχουν αυτή τη στιγμή συγκεντρώσει ίχνος από την παλιά δισκογραφία. Και αυτή είχε δύο χαρακτηριστικά και τελειώνω με αυτά. Πρώτον, το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου ποιο είναι, ότι οι κοινωνίες ήταν κλειστές και δεν μπορούσε να ηχογραφήσει κανείς βρακίες. Και έτσι η δισκογραφία αυτή η παλιά είναι μια συγκλονιστική δισκογραφία. Και όταν σήμερα και φέτος που θα άκουσα τα τραγούδια που τα είχα ακούσει και εγώ από τη συλλογή μου, έμεινε με ανοιχτό στόμα. Το τι έχει ηχογραφηθεί, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το δεύτερο που άλλαξε το 1959-60 και λίγο πριν το 1955, ποιο είναι, ότι η δαπάνη για μια ηχογράφηση ήταν τόσο πολύ μεγάλη, δηλαδή η αστοχία πάνω στο πρωτότυπο υλικό που ήταν το κερί
που δεν επέτρεπε επαναλήψεις. Δηλαδή, ή διάλεγες σπουδαίους ενορχιστρωτές, τραγουδιστές, μουσικούς, για να κάνεις μια ηχογράφηση χωρίς σφάλμα, ή δεν το έκανες. Και έτσι είναι εντυπωσιακό ότι οι δίσκοι πάλι επάνω έχουν το χαράξει πέρα από τα νούμερα της σειράς, υπάρχει χαραγμένος αριθμός της μήτρας. Αυτός ο αριθμός έχει ένα λατινικό 1, 2, 3, 4. Το 4 δεν υπάρχει πουθενά. Το 3 μερικές φορές, το 2 λιγότερες και το 95% των ηχογραφήσεων αυτών, αυτή είναι και η σπουδαιότητα, είναι με την πρώτη, μια και έξω, χωρίς κονσόλες, χωρίς ανεβάζω, κατεβάζω το διερό και εφαρό, ζωντανές ηχογραφήσεις. Αυτό είναι ένα τρομερό ντοκουμέντο που το καταλάβουμε κι εμείς, όχι από την αρχή, αλλά τελευταία. Η νέα τεχνολογία που αρχίζει με την εμφάνιση του Δημήτρη, που πιάνει δουλειά ως περσαδόρος, νομίζω, δηλαδή από τα κατώτερα εργασιακά σκαλοπάτια για να γίνει κάποια στιγμή ένα μεγάλο στέλεχος που παίρνει και αποφάσεις, είναι μια νέα τεχνολογία που έχει ένα καλό μεγάλο, ότι ο δίσκος πια από τις 100 δραχμές πέφτει στις 22, μεγάλο κατόρθωμα των 45 στροφών, ανάλογα και ο δίσκος LP των 33 στροφών, και επίσης ότι εκείνη το δύσκολο το χρονικό διάστημα με την Ινδοκρατία και τα λοιπά και τα αράπικα που κλέβαν από εδώ διάφορες, σαν τον Καρδάρα, τον Καζαζίδη, τον Μπακάλι και τον Αταλίδη, αυτοί ήταν οι τέσσερις μεγάλοι καρποτές, ας πούμε, των ειδικών μελωδιών, με την εμφάνιση του Θοδωράκη, του Χαζητάκη και των Νεωτέρων, λίγη γρήγορα αυτή η περίοδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ωραία τραγούδια από την ειδική, θα λέγαμε, από το ειδικό ρεπερτόριο, αλλά ήταν πρόχειρες ηχογραφήσεις, ορχήστρες της πλάκας κτλ. Και επίσης, επειδή η δαπάνη για να στήσει μια μονάδα τέτοια ήταν πολύ μικρότερη, απείρως μικρότερη από τις εγκαταστάσεις που χρειαζόταν για να φτιάξει ένα δίσκο 78 στροφών, τι συνέβη? Κάθε καρδιάς καρύδι και κάθε πονεμένος αυτός έκανε εταιρεία. Δηλαδή, οι τέσσερις εταιρείες, πέντε μαζί με την Fidelity που ήρθε το 59-60 στην Ελλάδα, τη Philips δηλαδή την Ολλανδική, ο κατάλογος του που έχω στα χέρια μου του Υπουργείου Εμπορίου το 1990, υπερβαίνουν τις χίλιες, αν είναι δυνατόν, οι εταιρείες που βγάλανε 45 και LP. Καταλαβαίνετε τι έχει συσσωρευτεί εκεί, από άψη σαβούρας. Να καταλάβετε, εγώ που δεν μαζεύω 45, έχω υλικό από 352 εταιρείες. Ελληνικό ρεπερτόριο μετά το 1960. Σταματάω εδώ γιατί μόνο συζητάμε 2-3 χρόνια για το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης αξιόλογα παιδιά στην παρέα. Αυτό που θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, ας γίνει το κίνητρο για να μπορέσουν και άλλοι μελετητές. Ευτυχώς οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα στην Άρτα, λόγω χάρη που έχουν μια επαφή, αλλά και στα πανεπιστήμια μουσικά και στα σχολεία, γίνονται πολύ σοβαρές δουλειές. Δηλαδή, ο Κοκκόνης στην Άρτα, που είναι διευθυντής του τμήματος αυτού, είναι ένα παιδί καταπληκτικό που έχει ετοιμάσει απίστευτα διδακτορικά πάνω στα θέματα του τραγουδιού. Και βέβαια αυτό που θέλω να πω, ότι το ελληνικό ρεπερτόριο, δηλαδή τα τραγούδια των Ελλήνων, είναι ασύλληπτα σε απίστευτη, ας πούμε, εμβέλεια. Έχουμε τη μεγάλη κατηγορία των δημοτικών τραγουδιών, έχουμε τα τραγούδια της επιθεώρησης, της οπερέτας, τα ελαφρά γενικότερα, τα ρεμπέτικα, τα εκκλησιαστικά. Έχουμε 300 κομμάτια εκκλησιαστικής μουσικής ηχογραφημένα μέχρι το 1940. Και έχουμε και μια άλλη κατηγορία που δεν την είχαμε καν υποπτευθεί. Είναι η ελληνοποίηση, δηλαδή ελληνικούς στίχους σε παγκόσμιες επιτυχίες. Ένα υλικό που ξεπερνάει τα 1000 τραγούδια. Δηλαδή μιλάμε για ένα πλούτο απίστευτο. Ευτυχώς, βέβαια, στην περίοδο που ο Δημήτρης μπαίνει στον χώρο της εταιρείας, της δισκογραφίας, βγαίνουν και οι μεγάλοι συνθέτες της εποχής εκείνης. Και έτσι αρχίζει μια μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, που ευτυχώς μέχρι και σήμερα τελειώσαμε. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δεν θα πάψουν να υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, δεν θα πάψουν να υπάρχουν ωραίοι συνθέτες. Απλούστατα, ένα καθεστώς διαβολής, θα λέγαμε, διαβάλλει αυτά τα πράγματα, δεν φέρνει στην επιφάνεια όλα τα ωραία πράγματα που γίνονται σήμερα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, με την καλή έννοια θα το υποστούμε αυτό, γιατί έχουμε φέρει τους καλύτερους σήμερα, έτσι. Λοιπόν,
Δεν είναι τίποτα για πέταμα γι' αυτό, γιατί συνήθως σε παρουσιάσεις έχει και πολύ φρουφρού και αρώματα. Εδώ είναι επί της ουσίας. Επόμενος ομιλητής είναι ο Γιώργος Μονεμβασίτης, ο οποίος είναι... Και συνάδελφος μηχανικός, πες αυτό. Ναι, είναι και αυτός μηχανικός, λοιπόν, όπως ο Κουνάδης, ο οποίος είναι κριτικός της μουσικής και έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με πολλούς άλλους που ειδικεύονται μόνο σε ένα είδος, ότι ο Γιώργος έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος από το ρεμπέτικο και το δημοτικό τραγούδι μέχρι την κλασική μουσική. Και έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και αναλύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά και έχει κάνει έναν εξίσου μεγάλο αριθμό ραδιοφωνικών εκπομπών γύρω από το τραγούδι, εμπλουτισμένο με τις δικές του πληροφορίες και κρίσεις. Ένας αξιόλογος πνευματικός άνθρωπος. Γιώργο. Ευχαριστώ για τις υπερβολές. Τώρα πώς βρεθήκαμε εδώ μπετατζίδες να μιλάμε για τη μουσική, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τέλος πάντων. Κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα. Πολλά θα μπορούσα να πω, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες με αφορμή, όχι την Κολούμπια, αλλά το βιβλίο για αυτήν, και για τον συγγραφέα του, τον φίλτατο Μίμη Φεργάδη. Αναφέρω κάποιες επιπλέον σκέψεις, άλλωστε στο κείμενό μου που υπάρχει στα προλεγόμενα του βιβλίου. Για την οικονομία του χρόνου όμως, είμαστε άλλωστε και πολύ ομοτράπεζοι, θα είμαι επιγραμματικός, θα είμαι λακωνικός, ιδίωμα και καταγωγής επιβαλλόμενο. Γι' αυτό, για να μην υποπέσω δηλαδή στο αμάρτημα της αδολεσχίας, έχω καταγραμμένες στις σκέψεις μου κάτι που, όπως πολλοί γνωρίζουν, δεν συνηθίζω. Κρατάμε στα χέρια μας μια πολύτιμη κυβωτό γνώσεων και μνήμης. Μια κυβωτό στην οποία σώζονται μνήμες αλλά και ιστορία. Ποιος άλλος, πού, πότε, πώς θα μπορούσε να μας τη χαρίσει. Σήμερα, για να γιορτάσουμε αυτή την έκδοση, έπρεπε να είμαστε εκεί, στην Ηρακλείου 127. Κάποιοι χωρίς την ευαισθησία της ιστορικής μνήμης, χωρίς καν ευαισθησία, δεν το θέλησαν. Ασόψονται. Γοητεύει, συναρπάζει η παράθεση στοιχείων, φωτογραφιών, μην ξεχνάμε η καθεμιά τους χίλιες και λέξεις, η εξιστόρηση γεγονότων. Εμένα ωστόσο με συνεπήρε όχι μόνο τι γράφει, αλλά εξίσου το πώς το γράφει. Ο περιούσιος, ο έφορος λόγος του Δημήτρη Φεργάδη σε υποχρεώνει να υποκληθεί σε τούτον τον πρωτοεμφανιζόμενο έφηβο συγγραφέα. Κι ας πλησιάζει τα 80. Γνήσια λογοτεχνική φλέβα. Εγώ πρόκειται να τον προτείνω για βραβείο Νομπέλ, έτσι, να τριτώσει το καλό. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, είτε διαβάζοντας το βιβλίο, αλλά και άμεσα, ακούγοντας σε λίγο την κυρία Μαυρωματάκη να διαβάζει κάποια μικρά αποσπάσματά του. Και αν ήσαν όλα τούτα τα ανέσπερα και χειροποίητα σε πολυτονική γραφή, ήταν πρόθεση, επιθυμία του Δημήτρη αυτό, το είχαμε συζητήσει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θα επιβάρυνε σημαντικά το κόστος της έκδοσής του, επομένως και αυτό της απόκτησής του από εσάς. Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από τη σωτηρία της ψυχής και η σωτηρία της γραφής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Με καθήλωσε επίσης η πολυμέρεια των γνώσεων του πλαστουργού. Για να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει, να απομειώσει κάθε φράση και κάθε στοχασμό του, θα πρέπει να έχει ανάλογο αποθεματικό. Αλλιώς, πώς να καταλάβει εκείνο το «Άννα Χρυσάφη Παύλα Καρένινα», πώς να καταλάβει τη σχέση μπορεί να έχει ο Τζόουνς με τούτο το βιβλίο, και δεν εννοώ βεβαίως το Τόμ Τζόουνς αυτό, θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση, αλλά τον Τόμ Μιλί Τζόουνς και τον συγκλονιστικό του Μελκιάδες Εστράδα. Όλα καλά και άγια λοιπόν, όλα υπέροχα και απολαυστικά. Όχι δά, υπάρχει πάντα και the dark side of the moon, όπως λένε και οι γλωσσομαθείς. Στον ανυποψίαστο, πλην όμως φιλομαθή αναγνώστη, θα φαλεί ασφαλώς ανιαρή, κουραστική παράθεση στοιχείων ταυτότητας κάποιων εργατών, συνεργατών, τεχνητών, αρχιτεχνητών και ούτω καθεξής. Όπως φερειπίν, αυτών που αναφέρονται στο ένατο κεφάλαιο που έχει όνομα το Λίμπρο Ντόρο της Κολούμπια. Δεν συμβαίνει βεβαίως το ίδιο και στο Μοϊδές που έχει το όνομα το Άλλας της Δισκογραφίας. Το 14ο κεφάλαιο είναι αυτό.
Ας αναλογιστούν όμως όσοι προσπερνούν ως αδιάφοροι την καταιγιστική παράθεση ονομάτων και ιδιωτήτων ότι μια τέτοια τιμητική αναφορά τους έπρεπε, τους άξιζε, γιατί κάθε ηχογράφημα που απολαμβάναμε και απολαμβάνουμε γεννήθηκε και με τον ιδρώτα τους. Άλλωστε, σε τούτο το δώρο του Δημήτρη, γιατί ουσιαστικά για δώρο πρόκειται, αντισταθμίζονται τα πιο πάνω από την πληθωρική κατάθεση στοιχείων, τον απίστευτο όγκο πληροφοριών, γνώσεων, μνημών, ατομικών και συλλογικών, των αναμνήσεων, των ιστορικών γεγονότων και μαρτυριών, που όλα του συνιστούν ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα, ένα πραγματικό ευεργέτημα ανυπολόγησης αξίας, προσφορά όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τούτο τον τόπο. Ξετυλίγει συνοπτικά, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, όλη την ιστορία του τόπου στα χρόνια εκείνα. Βρίσκεται σε έναν διαρκή διάλογο με τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν τούτο τον τόπο. Με οπτική πολύπλευρη, πολιτική, κοινωνική, ανθρωπιστική, επιστημονική, οικονομική και κυρίως πολιτιστική. Πόσο χάρηκα εκείνες τις ιστορίες στο εκβαθέο 17ο κεφάλαιο. Καρδιές έκπληξης, θαυμασμού, συνένεσης γεννιόντουσαν μέσα μου καθώς τις διάβαζα. Εξούσε όμως χάρηκα, χαίρομαι και θα χαίρομαι εσαΐ, εκείνες τις φρασούλες, σπαράγματα τραγουδιών, ποιημάτων, αποφθέγματα, αποτμήματα που είτε επιτιτλίζουν τα πολυάριθμα επιμέρους κεφάλαια του πονήματός του, είτε συναντώνται διάσπαρτα στις γραμμές των οριζόντων του και στις εικόνες των μαρτυρίων του και των μαρτυριών του. Είναι πραγματικά για μένα μια απόλαυση της απόλαυσης, μια συγκίνηση της συγκίνησης. Μαθαίνω, θυμάμαι. Και εκείνη η αφιέρωση στη μνήμη του Μάνου Ελευθερίου. Αχ, η δίκοπη ζωή μας. Για όλα τούτα, αγαπητέ και αγαπημένε Μίμη, ένα μεγάλο ευχαριστώ, με κεφαλαία γράμματα και από καρδιάς. Ένα φεγγάρι κόκκινο, μεγάλο, που λάμπει μέσα στη νύχτα, τίποτα άλλο. Καλή άνοιξη σας εύχομαι, ας ελπίζουμε ότι θα έρθει κάπου, έχει ξεχαστεί στο δρόμο φαίνεται, και καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο που θα μας το διαβάσει η Μαρία η Μαυροματάκη. Η Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα, λίγο μετά το ηχηρό «Δυστυχώς επτοχεύσαμεν» του Χαρή Λαουτρικούπη, παρακολουθεί από κοντά και με έντονο ενδιαφέρον τα θαυμαστά επιτεύγματα της προηγμένης Δύσης, της Ευρώπης και της Αμερικής. Η αστική τάξη οργανώνεται, εδραιώνεται και παίρνει κεντρική θέση στις δομές της νέας οικονομικο-κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας. Ρυθμίζει και αυτορυθμίζεται για το επόμενο άλμα. Ό,τι την ενδιαφέρει, έστω και από μιμητισμό, το υιοθετεί και το μεταφέρει άμεσα στα καθημάς, συχνά χωρίς προσαρμογή. Μία από τις τελευταίες και πλέον γοητευτικές εφευρέσεις του 19ου αιώνα, το γραμμόφωνο και οι δίσκοι, πιθαναγκάζουν με την έτοιμη μουσική την κοσμική Αθήνα στη διασκέδαση και βοηθούν στην εκλαΐκευση και στο πέρασμα της νέας τεχνολογίας στα πολυπληθέστερα λαϊκά στρώματα, στο ενδυνάμει αγοραστικό κοινό. Έτσι, από τη δεκαετία του 20, η νεοσύστατη αγγλική εταιρεία δίσκων Columbia βρίσκει το έδαφος πρόσφορο και γόνιμο για την ίδρυση αντιπροσωπείας δίσκων στην Ελλάδα. Τα χρόνια που ακολουθούν, πυκνά σε γεγονότα, δεν επιφυλάσσουν τίποτα το συνταρακτικό για τη δισκογραφία. Όμως η πολυσημαντότητα και η δυναμική τους θα σημαδέψουν και θα επηρεάσουν πολυεπίπεδα τις τύχες των λαών καθ' όλο τον 20ο αιώνα. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε πίσω του εκατομμύρια αθώα θύματα και μια Γερμανία να γλύφει τις πληγές της, καθώς διακριτικά επανεποάζει όσα αυγά του φιδιού απέμειναν υπό τους ήχους δοκιμασμένων βαγνερικών Μάρς. Η Οκτωβριανή Επανάσταση στέλνει χαμόγελα ελπίδα στον κόσμο που έρχεται. Ο Μαγιακόφσκι, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς υμνούνε τα κυτρινοκόκκινα χρυσάνθεμα της Άνοιξης και τα τρακτέρ. Η αδύναμη Ελλάδα μεγαλώνει με τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, και μεγαλοπιάνεται. Όμως η μικρασιατική καταστροφή δεν αργεί. Το 22 έρχεται να προσγειώσει με βία τη μικρομέγαλη Ελλάδα. Ο Γεροδήμος πέθανε. Οι μεγαλοειδεατισμοί αυτοακυρώνονται και μαζί ακροτηριάζουν βάναυσα το νεαρό σώμα του ελληνισμού. Το πολιτισμικό σοκ που ακολουθεί την έλευση των πλέον του 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων
τουρκόσπορων και παστρικών για τους καθημάς, μην ξεχνιόμαστε, άνω του 25% του τότε ελλαδικού πληθυσμού δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις σε επίπεδο κουλτούρας και επαγγελματικού ανταγωνισμού κυρίως. Η τεράστια κοινωνική αδικία, οι ανατροπές, οι αξεπέραστες δυσκολίες της ζωής, αλλά και οι μικροχαρές της, βρίσκουν διέξοδο και εκφράζονται από ερασιτέχνες και επαγγελματίες, πλανόδιους και μη οργανοπαίχτες, στις καθημερινές συνάξεις στις γειτονιές, στα πανηγύρια, στα καπηλιά και στους τεκέδες. Η Σύρα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, ο Βόλος, το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Τρίκαλα, η Καβάλα, γίνονται κέντρα όπου παράγεται το νέο κοινωνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο και τα περιθωριακά. Η δισκογραφία βρίσκει εδώ τις κατάλληλες συνθήκες για να αρχίσει δυναμικά πια τα επιχειρηματικά της βήματα. Η Belle Epoque διακριτικά υποχωρεί. Οι καιροί αλλάζουν σε χρόνους απρόβλεπτους. Ο Αρκουδιάρης με την Κυραμάρο, ο Γύφτος με την Κοκκινοκόλα Μαϊμού χαιρετούν με φανερή τη θλίψη τους τον Τέφη που χάνεται. Η άρχουσα τάξη και ο επιχειρηματικός της κόσμος δεν βλέπει πια το γραμμόφωνο και το δίσκο σαν χρηστικό μέσο προσωπικής μουσικής απόλαυσης ή διασκέδασης σε κοσμικές συγκεντρώσεις των αρχών του αιώνα. Εκείνο που βλέπει με καθαρό μυαλό είναι πως το νέο προϊόν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι εξαιρετικά ελκυστικό και μοδάτο, χτυπάει συχνά κέντρο καρδιάς και συναισθήματος και ανοίγει ένα νέο ευρύ πεδίο παραγωγικής και εμπορευματικής εκμετάλλευσης και όχι μόνο. Το ενδυνάμει αγοραστικό κοινό είναι προετοιμασμένο από τις χαμένες πατρίδες του και δουλεύει νυχθημερών στις δικές του φάμπρικες. Μετά το 22 κυκλοφορούν δίσκοι με όνομα ή ψευδώνυμο συνθέτη, με διάσημες τότε τραγουδίστριες Μαρίκα Πολίτησα, Ρίτα Μπατζή, Ρόζα Εσκενάζη και άλλες, που γίνονται ανάρπαστοι, όπως αναφέρει ο Ηλίας Πετρόπουλος στο βιβλίο του «Ρεμπέτικα τραγούδια». Και ο Τάσος Χορέλης σημειώνει στη ρεμπέτικη ανθολογία του πως οι πελάτες των μαγαζιών, στα καφενεία, στις ταβέρνες, στα καπηλιά, που είχαν φωνόγραφο, απαιτούσαν από τους μαγαζάτορες να πάρουν τους ρεμπέτικους δίσκους. Και άλλοι πάλι αγόραζαν και συχνά κουβάλαγαν μαζί τους στο μαγαζί το δίσκο της αρεσκίας τους και όταν έφταναν στο Τσακίρ Κέφι, ζήταγαν από τον κάπελα να τους παίξει το δίσκο για να φέρουν τις βόλτες τους. Ήταν η πρώιμη παραγγελιά. Η εποχή λοιπόν φαίνεται κατάλληλη. Οι συνθήκες έχουν πλέον οριμάσει. Η ίδρυση εταιριών παραγωγής και εμπορίας του δίσκου έχει συμπληρώσει 9 μήνες κυοφορία. Τώρα αναμένεται ο υπαρξιακός ήχος του νεογέννητου. Οι βάσεις της ελληνικής δισκογραφίας βρίσκονται σε αυτήν ακριβώς την περίοδο. Το έτος 1924-1925 στη Θεσσαλονίκη, πόλη πολυφυλετική, πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική, και μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 17 βέβαια, με ενοχές, ανοχές και κουλτούρα βαλκανιο-ανατολικο-ευρωπαϊκή. Εκεί λοιπόν οι έμποροι Αμπραβανέλ και Μπενβενίστε, με ειδίκευση στα δώρα και στα γυαλικά, αναλαμβάνουν μαζί για λίγο με τον Καπουάνο την αντιπροσωπεία της γερμανικής δισκογραφικής εταιρείας Οντεόν και αργότερα της Παρλοφών. Εισάγουν αλλά και παράγουν και προωθούν στην αγορά δίσκους με ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο. Λίγο μετά το 1928, όταν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μεταφέρονται στην Αθήνα, επιλέγουν και αναθέτουν τη διεύθυνση του κλάδου της δισκογραφίας στο συνεργάτη τους μέχρι τότε στα οικονομικά θέματα, προσοντούχο και φιλόδοξο νεαρό δικηγόρο από την Πρέβεζα, Μίνο Μάτσα, ο οποίος άμεσα και συντονισμένα ενεργοποιεί και αξιοποιεί όλες τις δυναμικές και τις παραμέτρους που η ιστορική για τη δισκογραφία περίοδος και οι συνθήκες του προσφέρουν. Την ίδια περίπου εποχή, γύρω στο 1924, οι δημιουργικοί και δυναμικοί αδελφοί Λαμπρόπουλοι από την Πελοπόννησο, που δραστηριοποιούνται στα είδη ένδυσης και λοιπόν ειδών οικιακού ρουχισμού, προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους σε ένα νέο και πολλά υποσχόμενο κλάδο παραγωγής και εμπορίας, αυτών της μουσικής. Και είναι τέτοια η πολύπλευρη και δυναμική παρέμβασή τους στο χώρο παραγωγής και διάθεσης των μουσικών προϊόντων, που ουσιαστικά κυριαρχούν άμα τη εμφανίσει.
άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δισκογραφίας την εποχή μετά το 1920 και μάλιστα με αντιπροσωπείς ισχυρών ευρωπαϊκών labels, είναι του ηλικιωμένου εμπόρου Δημήτρη Κισόπουλου, αντιπροσώπου της His Master's Voice από το 1921, και του Δημήτρη Μπρούσκου, αντιπροσώπου της φημισμένης και δυναμικής γαλλικής εταιρείας Πατέ. Ωστόσο, η παρέμβασή τους στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας είναι υποτονική και χαλαρή. Η απόπειρα ίδρυσης εργοστασίου παραγωγής δίσκων από τον Δημήτρη Κισόπουλο στην περιοχή του Γκάζι κατά τα μέσα της δεκαετίας του 20 απέτυχε. Έτσι, το όχι ιδιαίτερα μακρινό μέλλον, στο όχι ιδιαίτερα μακρινό μέλλον, οι εταιρείες αυτές πολλούνται ή μεταβιβάζονται με μεσολάβηση της μαμάς εταιρείας στον ισχυρό του κλάδου, που αναμφίβολα είναι η αδερφή Λαμπρόπουλη. Και όλα αυτά τα μικρά ή τα μεγάλα, στον μικρό ή μεγαλύτερο ελλαδικό χώρο, συνέβησαν με κάποια καθυστέρηση έναντι πάντα άλλων χωρών της Δύσης. Ο πυκνός ιστορικός χρόνος της δεκαετίας του 20, με τα ποικίλα και συνταρακτικά του γεγονότα, μπορεί να απορρόφησε τους έντονους κοινωνικούς κραδασμούς και να προσγείωσε ήπια την ανεμελιά μιας παροχημένης ρομαντικής εποχής. Η αστική τάξη όμως έπιασε γρήγορα το σφιγμό της εποχής και άρπαξε τον τάβρο από τα κέρατα. Το άπιαστο όνειρο, ο εγκλωβισμένος ήχος, η μουσική, το λαβράκι της συγκυρίας, μπορεί να άργησε μεν λίγο, αλλά τελικά έγινε και εδώ όπως παντού προϊόν χειροπιαστό, προϊόν λαϊκό και βέβαια ισχυρό μέσο κοινωνικής παρέμβασης, τουλάχιστον στην αρχή, που επέβαλε, και το δείχνει ο χρόνος, συμπεριφορές, πρόσωπα και επαγγελματικές ομάδες συχνά σε διακριτική μετάλλαξη, πέραν του κοινωνικού τους δικαιώματος, εκτοπίσματος και μεριδίου. Το αερόστατο που λέγαμε με το καλάθι και το παγόνι που καμαρώνει για την πλουμιστή ουρά του, δυσανάλογη με το σώμα του. Έτσι γεννήθηκε ο δίσκος. Έτσι γεννήθηκαν οι εταιριάρχες, οι εταιρείες και οι αστέρες της δισκογραφίας, όχι κατά ανάγκη να πόγονοι σε ευθεία γραμμή των λαϊκών πάλκων, που ως ονούπο καταργήθηκαν. Και έτσι χτίστηκε στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, στη Ριζόπολη, οδός Ηρακλείου 127, P.O. Box 244, κοντά στις γραμμές από το 1956 του ηλεκτρικού Πειραιάς Κηφισιά, δίπλα στην εριουργία του Δρακόπουλου, γεμάτο ζουμπούλια και μπαξέδες ο τόπος προς Προμπονά και Ποδονύφτη μεριά, και το μαρμαράδικο του Καραβασίλη, γεμάτος και εδώ ζουμπούλια και Απόλλωνα Σμύρνης ο τόπος, το πρώτο και μοναδικό για δεκαετίες πρότυπο και κάθε της παραγωγής εργοστάσιο παραγωγής δίσκων γραμμοφώνου, Κολούμπια. Αρχική έκταση 5,6 στρέμματα και η στάση λεωφορείων ονομαστή Κολούμπια. Όπως διαπιστώνετε, το βιβλίο δεν περιορίζεται στην ιστορία της Κολούμπια εν στενή ενία, αλλά τοποθετεί την εξέλιξη της δισκογραφίας μέσα σε ένα κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, πράγμα που το καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρον. Στην συνέχεια θα μας μιλήσει ο Πέτρος Δραγουμάνος, ο οποίος δεν ξέρω τι θα είναι στην επόμενη ζωή του, αλλά έχω σχεδόν μία βεβαιότητα ότι στην προηγούμενη ήταν η Μυρμήγκη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που σε ανύποπτο χρόνο, ενώ εμείς ασχολιόμασταν πάρα πολύ με την, αν θέλετε, την βιτρίνα, με την καλή έννοια της μουσικής και του τραγουδιού, τι βλέπει, τι ακούει ο κόσμος. Ο Πέτρος είχε την έμπνευση, είχε την υπομονή και την επιστημονική σχολαστικότητα να ξεκινήσει να μαζεύει όλα τα τραγούδια, όλους τους δίσκους, αυτούς που βγήκαν μετά από την εποχή που προηγείται του δίσκου 78 στροφών, του οποίου ο κυρίαρχος είναι ο Παναγιώτης Κουνάδης, γιατί κατέχει και τα προϊόντα. Ο Πέτρος κάθισε και τα εντόπισε χωρίς να έχει καμία βοήθεια από πουθενά, ούτε καν οι ίδιες οι εταιρείες δίσκων δεν είχαν το υλικό τους, δεν είχαν καν πλήρεις λίστες με τους δίσκους που είχαν εκδώσει.
άσε που δεν είχαν τους ίδιους τους δίσκους, άσε που δεν ήξεραν καν που βρίσκονται οι μαγνητοτενίες, άσε που ήταν οι μήτρες πεταμένες και εγκαταλειμμένες. Όλες οι εταιρείες δίσκων. Έτσι, λοιπόν, αυτό τώρα που σας το λέω έτσι λίγο ανάλαφρα είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία και έχει να κάνει δυστυχώς με μια γενικότερη κατάσταση παιδείας που αναπτύχθηκε στη χώρα μας πολύ μονόπλευρο, όπως υπονόησε και ο Παναγιώτης Κουνάδης λίγο νωρίτερα. Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα καταφέρουν τελικά να φτιάξουν ένα καλύτερο κράτος που να υπηρετεί τους πολίτες και να μην τους καταπιέζει και να μην τους εκμεταλλεύεται. Λοιπόν, ο Πέτρος κάθισε λοιπόν και έφτιαξε όλη αυτή την καταγραφή όπου μπορείς με ένα κλικ να βρεις όλα τα τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί, σε ποια εποχή έχουν ηχογραφηθεί, σε ποιο δίσκο περιλαμβάνονται, ποιοι τραγουδούν, μια δηλαδή τεράστια συλλογή πληροφοριών για χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι πραγματικά άξιος και του αξίζουν συγχαρητήρια για αυτήν την δουλειά που την έκανε χωρίς να επιζητεί ο ίδιος τίποτα δάφνινα στεφάνια. Πέτρο. Το βιβλίο, όπως λέει, είναι με αφορμή την Κολούμπια και μιλάει για όλη την ελληνική δισκογραφία, για όλη την ελληνική βιομηχανία των δίσκων και της μουσικής. Και ξεκινάει από τη δεκαετία του 20 και του 30, όταν η αγγλική EMI ήρθε και έφτιαξε εδώ στούντιο ηχογράφησης και μετά εργοστάσιο κατασκευής δίσκων, και προχωράει μέχρι σήμερα. Εξηγεί πώς η EMI πήγε μετά στα χέρια των αδελφών Λαμπρόπουλου και την ονόμασαν EMIAL, πώς οι Λαμπρόπουλοι βαρέθηκαν, το ξαναπούλησαν στους Άγγλους. Οι Άγγλοι είπαν φεύγουμε, το δώσανε στον Μάτσα. Αλλά παράλληλα με όλη αυτή την ιστορία της Κολούμπια, μαθαίνουμε και για τις άλλες δισκογραφικές εταιρείες. Για τη Philips, για τη Λύρα, για τη Μίνος. Μαθαίνουμε για τα δισκάδικα. Μαθαίνουμε για τους εργάτες στις δισκογραφικές εταιρείες, στα εργοστάσια, τα δισκογραφικά. Μαθαίνουμε ότι τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, η ελληνική βιομηχανία δίσκων έφτιαχνε δίσκους για την Αίγυπτο, για τη Λιβύη, για τη Συρία, το Κουβέιτ. Είναι ένα βιβλίο ιστορίας. Δεν είναι ένα βιβλίο μόνο για τους τραγουδιστές ή μόνο για τους εργάτες στην Κολούμπια. Είναι ένα βιβλίο για τη βιομηχανία του δίσκου στην Ελλάδα, για το πώς μπλέξανε ο Θοδωράκης με τον Χατζηδάκη, με τον Καζατζίδη, με τον Νταλάρα, με την Αλεξίου, με τον Φίβο σήμερα, με την Πάολα. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Ο καθένας είναι στον καιρό του και το καλός ή κακός είναι στη δικιά μου ψυχή, αν είναι, αν μ' αρέσει κάποιος ή αν δεν μ' αρέσει. Αξίζει αυτό το βιβλίο να υπάρχει και να το διαβάσετε, γιατί εξηγεί πράγματα που δεν περνάν ποτέ από το μυαλό μας. Πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η μουσική και οι δίσκοι με τη ζωή μας. 400 σχεδόν σελίδες που μέσα σε 2-3 μέρες θα το έχετε διαβάσει και θα πείτε μπράβο Φεργάδη. Ευχαριστώ. Και βέβαια δεν είναι λίγο πράγμα να σκεφτεί κανείς ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα εργοστάσια της Ελλάδας, από τα πιο ανθυρά, και βρήκαν δουλειά και έκαναν οικογένειες, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, έζησαν καλύτερα, συμβάλανε στο να αναπτυχθεί η χώρα ολόκληρη. Εκατοντάδες εργαζόμενοι, ήταν μια εποχή που νομίζω, Δημήτρη, οι εργαζόμενοι ήταν γύρω στους 500, και βέβαια να λάβουν υπόψη ότι υπήρχε μία ανανέωση που σημαίνει ότι συνολικά σε μισό αιώνα πέρασαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι ως εργαζόμενοι από το εργοστάσιο της Κολούμπια, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για, και ιδιαίτερα για τις γύρω περιοχές, δηλαδή τον Περισσό, την Φιλαδέλφεια, τη Νέα Ιωνία, από όπου προέρχονταν κυρίως οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Έτσι. Και αυτό είναι μία πτυχή επίσης πολύ σημαντική. Λοιπόν, αυτός
ο κύκλος των ομιλητών κλείνει με τον Ανδρέα Ροδίτη. Θέλεις να μεσολαβήσει? Κάποιοι έχει να διαβάσει, νομίζω. Ναι, δηλαδή, ωραία, έχουμε άλλο ένα απόσπασμα να μας διαβάσει η Μαρία Μαυρματάκη και μετά θα κλείσουμε με τον Ανδρέα Ροδίτη. Δικτατορία. Λίγο μετά τον Απρίλιο του 1967, οι κολονέλοι αποφασίζουν την απαγόρευση από την κυκλοφορία μεγάλου πλήθους δίσκων. Πρώτη μεταξύ των πρώτων, οι δίσκοι του Μίκη Θεοδωράκη. Οι επιστροφές γέμισαν τις αποθήκες. Το άξιο νεστή σωρεύτηκε σε χιλιάδες. Αποθηκάριος και φύλακας των δίσκων ο Νίκος Γκούμας, ένα λαϊκό παλικάρι από τη Νέα Ιωνία. Μόλις πέρασε η πρώτη μπόρα, οι δίσκοι του Μίκη και κυρίως το άξιο νεστή ενδιέφεραν πολλούς. Τα νάματα του πολιτισμού και της φυλής μέσα από το έργο των Θεοδωράκη Ελίτη δεν μπορούσαν πια να μένουν φυλακισμένα. Η θέση τους ήταν έξω, στα σπίτια με τα κλειστά παράθυρα. Αλλά οι κίνδυνοι που παραμόνευαν μεγάλοι. Η συνεννόηση με τον Νίκο ήταν εύκολη. Όσους δίσκους άξιον εστί αφαιρούσαμε από τα κουτιά όπου ήταν συσκευασμένοι στις αποθήκες, τόσους δίσκους Χισμάστρες Voice τοποθετούσαμε πάλι. Με αυτό το label έβγαινε για μια παρτίδα, βγήκε και με το label της Columbia. Όμως αυτοί οι καινούργοι δίσκοι, παρότι έφεραν την ετικέτα του άξιον εστί, περιείχαν τραγούδια άλλων δημιουργών. Και έτσι, όποιος και αν αποφάσιζε να κάνει καταμέτρηση, δύσκολα θα παρατηρούσε τη διαφορά. Μια μέρα, όπως ήταν αναμενόμενο, επισκέφθηκαν τον Γενικό Διευθυντή της Columbia, Βασίλη Τουμπακάρη, ασφαλίτες από την κεντρική διεύθυνση, έδρα τότε ο Περισσός, και του ζήτησαν να γίνει απογραφή των απαγορευμένων και φυλαγμένων δίσκων. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης Τουμπακάρης υποπτευότανε τι μπορούσε να γίνεται στην αποθήκη με τους δίσκους αυτούς, αλλά με φώναξε στο γραφείο του, ήμουνα τότε εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία, και μου ανέθεσε να κάνω προσεκτική απογραφή, όπως είπε, των δίσκων. Εννοείται, μαζί με το όργανο που με ακολούθησε. Φώναξα τον Νίκο τον Γκούμα για να μας βοηθήσει. Η συνεννόηση ήταν άμεσα αναγκαία και γι' αυτό εύκολη. Έπρεπε με ψυχραιμία και άνεση να ξεπεράσουμε το λάκκο με τα φίδια. Όπως και έγινε. Τυπικό το όργανο, αφού βοήθησε στην καταμέτρηση των κουτιών που ο Νίκος του έδινε, συμπλήρωσε τη σχετική βεβαίωση ότι μετά τη διενεργηθήσα πραγματογνωμοσύνη, όλοι οι δίσκοι ευρέθησαν παρόντες. Και αποχώρησε μαζί με τον ιδιοκτήτη του. Τον ιδιοκτήτη του, συγγνώμη. Σε λίγο, όπως περίμενα, με φώναξε ο Βασίλης Τουμπακάρης. «Όλα εντάξει, χρυσέ μου?» με ρώτησε με νόημα, αλλά και με τη χαρακτηριστική σμυρναϊκή πονηριά του. «Όλα, κύριε Τουμπακάρη, να προσέχεις». Και το είπε αυτό, είμαι βέβαιος, όχι μόνο για μένα. Το είπε για όλους εμάς που εκείνος, με προσωπική του ευθύνη, κράτησε τότε στην Κολούμπια. Και ένα μικρό αποσπασματάκι ακόμα, που έχει ενδιαφέρον από αυτό το κεφάλι, την ενότητα των εκβαθέων, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μανέμ Βασίτης. Το ρο του Γρηγόρη. Στο στούντιο 1, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραφε τη ρωμιοσύνη του, τη δικιά του και του μεγάλου μας Γιάννη Ρίτσου. Ήτανε αργά απόγευμα. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, έτοιμος να μεταλάβει το αίμα και το σώμα της Ελλάδας. Μια κίνηση του Μίκη και ο Γρηγόρης να ενώνει ουρανούς και θάλασσες. Σιγή, αγία σιγή. Κανείς δεν αναπνέει, μόνο ακούει. Κεράσανε ρακί το θάνατο στο κάφκαλο του παππούλη τους. Ο Μπιθικότσης τελειώνει. Όλοι χειροκροτούν. Ο Νίκος, ο καλός Νίκος Κανελόπουλος, ο Μίκης όλοι. Αρχίζει η ακρόαση. Και ακολουθεί αμέσως μια μικρή παγωμάρα. Στη φράση «κεράσανε ρακί», το «ρο» στο ρακί είναι φαγωμένο. Προσέξτε το και σήμερα. Τι θα γίνει τώρα? Ο Γρηγόρης θέλει να το ξανατραγουδήσει. Όμως ο Μίκης σηκώνεται, ακούει μέσα από τη φωνή του Γρηγόρη τους χτύπους που κάνουν οι καρδιές όλων των αποφασισμένων και αποφασίζει να μείνει έτσι. Ποτέ κανείς δεν θα πει το τραγούδι όπως το είπε τώρα ο Γρηγόρης. Νίκο, προχώρα. Έτσι ευτυχήσαμε όλοι να έχουμε αυτή τη ρωμιοσύνη σήμερα, έστω και αν το ρο στο ρακί είναι φαγωμένο. Μήπως θέλετε άλλη μια απόδειξη ότι οι δίσκοι ήταν τότε χειροποίητοι? Ο
Ανδρέας Ροδίτης είναι γνωστός ως οικοδεσπότης, host που λέμε στην Ελλάδα, πολλών δημοφιλών τηλεοπτικών προγραμμάτων και μέσα από αυτά έχει υποστηρίξει πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι. Έχει παρουσιάσει εκατοντάδες καλλιτέχνες, μουσικούς, τραγουδιστές, συνθέτες και άλλους συντελεστές όπως εμένα για παράδειγμα, που ήμουν παραγωγός και, αν θέλετε, δημοσιογράφος στον χώρο αυτόν και άλλους ανθρώπους και συγγραφέας και ανθρώπους με πολλές ιδιότητες, με ένα συστηματικό τρόπο και έχοντας πάντα ως κριτήριο, και είναι ένας βασικός λόγος που τον εκτιμώ πάρα πολύ, ότι επιδίωκε πάντοτε αυτό που παρουσιάζεται μέσα από τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει να χαρακτηρίζεται από ποιότητα. Και αυτό είναι μία μορφή αντίστασης, ιδιαίτερα σε εποχές που η ποιότητα έχει την ανάγκη από πολύ μεγάλες στρατιές ανθρώπων να την υπερασπιστούν για να μην συνθλιβεί, να μην καταστραφεί εντελώς από την λέλαπα της φτήνιας, της κακογουστιάς, η οποία τίνει να μας δημιουργήσει μία αξεπέραστη ασφυξία. Και έχει ένα επιπλέον λόγο, πέρα από την προσωπική του ενασχόληση μέσα από αυτόν τον τρόπο που είναι πολύ σημαντικός της προβολής, γιατί το έργο δεν αρκεί να ηχογραφείται, το έργο έχει ανάγκη και να προβάλλεται, να το περνάει κανείς, να δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή να διαπιστώσει την ύπαρξή του και να μπορεί να το αξιολογήσει κιόλας, εάν θα συνεχίσει να το ακούει ή θα περάσει σε κάτι άλλο. Αλλά ο Ανδρέας έχει και έναν άλλον λόγο για να είναι σήμερα εδώ, ότι από την δεκαετία του 1950 ο πατέρας του εργαζόταν στην Κολούμπια. Ανδρέα. Είναι τιμητικό να σου μιλάει ο Στέλιος Ελληνιάδης. Έχει βάλει και αυτός μεγάλο κομμάτι, μεγάλη πέτρα σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι. Και τώρα θα μου πείτε, ο ένας θα κάνει έτσι, γλυκά λόγια στον άλλον. Όχι, αλλά απλώς μια παρένθεση, λίγο κουτσομπολιό. Κάποια εποχή λιδωρήθηκε ο Ελληνιάδης, διότι είχε προστατεύσει πολύ μεγάλα πρόσωπα, σαν τον Άκη Πάνου, τον Γαβαλά, τον Αγγελόπουλο. Ήταν λοιπόν μια μόδα τότε, που ήταν, αυτά ήταν όλα πολύ απαξιωτικά και ήταν λαϊκοί, ήταν σκυλάδες, ήταν γύφτη. Δεν το βάλε κάτω και τελικά είχε δίκιο βέβαια. Άσχετο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να διαβάσει κανείς και το βιβλίο σου για τον Τσέχοφ. Λοιπόν, είναι τιμητικό και ο κύριος Φρεγάδης. Δεν είναι για μένα ο κύριος Φρεγάδης. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Μίμη. Κάποια στιγμή σε ηλικία 5 ετών με παίρνει ο πατέρας μου να πάμε στην Κολούμπια, λέγοντάς μου απειλητικά ότι θα έρθει η ώρα και ξεκινάς από τώρα να βγάλεις μεροκάματο. Η μάνα μου το πίστεψε. Του λέει, δεν τρέπεσαι. Με πήγαν λοιπόν εκεί. Ξεκίνησαν οι αγκαλιές. Δεν θα ξεχάσω τις γλυκές τουλούμπες που είχε το μπαρ. Τα σάντουιτς. Τα σάντουιτς δεν ήταν σαν αυτά που ξέρουμε. Ήταν 2 κιλά ψωμί με χιλιάδες πράγματα μέσα. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται η ώρα. Ο αδερφός της μητέρας μου. Ναι, τα έχω πάρει τα κιλά, τα έχω πάρει από τότε. Ο αδερφός της μητέρας μου ήταν προϊστάμενος στο στούντιο. Ο Γιώργος Βίτσος, εν ζωή. Ήταν προϊστάμενος στο τρανσφερ, ο οποίος και έφερε τον πατέρα μου στη δουλειά το 58. Λοιπόν, πάω εκεί και από τότε καταρχάς δεν θα ξεχάσω ότι μου έμεινε για πάντα στη μύτη μου αυτή η ξινή μυρωδιά του ατμού που έβγαζε συνέχεια το καζάνι και η ξινή μυρωδιά και σαν κόλλα, σαν κάτι, κύριε Μίμη, δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω, η μυρωδιά της πάστας, δηλαδή πάστα λέγανε το βινίλιο στην αρχική του μορφή. Ήταν ένα πράγμα έτσι, τέλος πάντων, σε κομμάτια που έμπαινε στις πρέσες, δηλαδή σε μεγάλη θερμοκρασία, και ήταν η μήτρα από πάνω, ένα πράγμα που κατέβαινε σιγά σιγά και έβγαζε έναν δίσκο. Και μου λέει ο πατέρας μου να πας να βρεις το Στέλιο Γιαννακόπουλο. Νάτος, εδώ είναι ο τελευταίος μεγάλος ηχολήπτης αυτής της χώρας. Τον βλέπετε με τη μηχανούλα του. Πιστεύετε πως είναι ένας όμορφος κύριος 70 ετών, είναι 90, του ευχόμαστε να πάει 200. Μάχεται ακόμα για την Κολούμπια. Και
Παίρνει το θείο μου τηλέφωνο και του λέει πήγαινε γρήγορα το παιδί να δει το στούντιο. Αυτό ήταν. Εγώ προσευχόμουν για ένα πράγμα πια. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 ετών να έρθει Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι να πάω στο στούντιο. Ήταν οι διακοπές μου, ήταν το ψώνιο μου, το μεράκι μου, η τρέλα μου. Δεν θα ξεχάσω ένα μεγάλο καυγά που έκανε ο Χατζητάκης στον πατέρα μου, λέγοντάς του «Μα είσαι ανόητος πλέον. Αφήνεις μωρό παιδί εδώ και κάθεται τόσε ώρε». Νόμιζε ο Χατζητάκης ότι με παρατάει ο πατέρας μου. Και λέει «Αυτός είναι βλαμμένος, δεν φταίω εγώ». Καθόμουν ατελείωτες ώρες, δεν ενοχλούσα κανέναν. Εκεί λοιπόν έτυχε να γνωρίσω, όπως μια Κυριακή απόγευμα, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Είχαμε πάει οικογενειακώς με τα δύο του παιδιά και τους γονείς μου στο Μαραθώνα. Είχαμε κάτι φάει και λέει να περάσουμε λίγο από το στούντιο. Μήπως κάτι με θέλει ο Χατζηδάκης, κάνει κάτι πρόβες και κάτι οντισιόν. Λέω ναι, 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 πάμε, πάμε, πάμε. Πήγαμε λοιπόν και ο Χατζηδάκης έκανε οντισιόν για το μεγάλο ερωτικό. Και δεν θα ξεχάσω που εξηγούσε στη μητέρα μου ότι έβαζε τους πάντες να τραγουδήσουν και τον εθνικό, ένα κουπλέ του εθνικού ύμνου, το οποίο θεωρούμε ότι το τραγουδάμε εύκολα, είναι εύκολο. Και από εκεί καταλάβανε πολλά για την φωνή, την καλλιέργεια, τέλος πάντων τη σωστή παραγωγή λυρικού ήχου ενός ανθρώπου. Ο κύριος Μίμης, λοιπόν. Ο κύριος Μίμης πριν από 7 μήνες, μόλις έχει τελειώσει η κηδεία του πατέρα μου, μου λέει μετά από λίγο, έχεις το τηλέφωνο αυτό και εκείνο το τηλέφωνο, τα λοιπά. Μου λέω, ναι, εντάξει, να σου τα δώσω. Δεν... Εντάξει, ήμουνα... Μου έκανε δώρο όμως την ουσία. Μου λέει, κάνω κάτι για την Κολούμπια. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Φρεγάδη, σκέφτηκα ένα μικρό βιβλιαράκι που να λέει, ήμουνα εκεί, γνώρισα αυτούς. Δεν είναι και λίγο αυτούς που γνώρισε και ο Φρεγάδης. Τέλος πάντων, σκέφτηκα πως είναι ένα ημερολόγιο, ας πούμε. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Όταν λοιπόν πήρα το βιβλίο στα χέρια μου, για μένα πέρασε η ζωή μου μέσα από αυτό το βιβλίο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είμαι απόψε αυτοαναφορικός. Δεν μιλάω για μένα. Μιλάω λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα έντιμο βιβλίο. Είναι ζυμωμένο από έναν άνθρωπο, ο οποίος ξεκίνησε να σκουπίζει, έγινε κάποια στιγμή μεγαλοστέλεχος, αυτό που λέμε σήμερα. Κανείς δεν κατάφερε στην Κολούμπια να γίνει Golden Boy ή Golden Girl. Απλώς δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν μάθει να δουλεύουν πολύ, πάρα πολύ. Χαιρόντουσαν να έχουν υπερορίες. Δεν θα ξεχάσω τον πατέρα μου που ερχόταν βράδυ, από τις 5.30 είχε φύγει το πρωί, τις εποχές που η Αυστραλία, η Αμερική, ο Καναδάς και η Ευρώπη περίμεναν Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκο, Λοΐζο, οι εποχές που ήταν η Ελλάδα εγκυμονούσα και παρήγαγε, έβγαζε μωρά, υπέροχα, ονόματα, τραγουδιστές. Αυτό το βιβλίο και η Κολούμπια δεν είναι τώρα μια αιμονή του Φρεγάδη κάποιου, ένα εργοστάσιο με... Βεβαίως ένα έγκλημα έγινε με το κρέμισμά της, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, που βοήθησαν και άλλοι παράγοντες και άλλοι άνθρωποι, ας είναι καλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε το μεγαλύτερο μουσείο φωνογραφίας, δισκογραφίας στον πλανήτη. Εντάξει, δεν το θέλαμε και πώς άλλα δεν θέλουμε. Κλείνει η παρένθεση και λέω λοιπόν ότι ο Μίμης ο Φρεγάδης ήταν από τα πρόσωπα που με μεγάλωσε με το δικό του ύφος. Ο Φρεγάδης ήταν πάντα ένας καλλιεργημένος άνθρωπος μέσα στη φάμπρικα. Ο πατέρας μου ήταν συναισθηματικός, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε, ας πούμε, καλλιεργημένος. Ο Γιαννακόπουλος ο Στέλιος, που ξεκίνησε στο Ναύπλιο και έψελνε βυζαντινά, ήταν ένας καλλιεργημένος άνθρωπος. Ήταν ο πρώτος ηχολήπτης, ο οποίος διάβαζε παρτιτούρα, δηλαδή τώρα αστεία πράγματα, τι να συζητάμε. Το πηγαίνανε συνθέτες παρτιτούρες, όσοι ξέραν να γράφουν παρτιτούρες, και ήξερε ο Γιαννακόπουλος τι θα κάνει. Ο κύριος Μίμης, λοιπόν, κάνει ένα βιβλίο πραγματικά χειροποίητο, με καρδιά. Αυτά που λέει είναι έτσι όπως τα λέει. Τώρα θα μου πείτε δηλαδή είναι το τέλειο βιβλίο. Όχι. Και παραλήψεις έχει κατά τη γνώμη μου. Και κάποια κενά και κάποια πράγματα που ίσως δεν τα θυμάται, τα ξέχασε. Αλλά ο καθένας θα γράψει αυτό που θα γράψει. Δεν μπορεί να περάσει και να ρωτήσει όλους τους ζώντες και μη λεπτομέρειες. Η δεύτερη έκδοση, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα μπορούσε να διορθώσει κάποια πράγματα.
Το βιβλίο αυτό όμως γίνεται ένα βιβλίο που θα μπορούσε να το πάρει πια ένα πανεπιστήμιο. Ένα βιβλίο που οδηγεί και μας μιλάει για τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Ένα βιβλίο για τους εργαζόμενους σε αυτό το εργοστάσιο που δεν θυμάμαι, γιατί εγώ δεν μεγάλωσα με συγγενείς. Δηλαδή, ο αδερφός της μητέρας μου και τα ξαδέρφια μου ήταν στην Κολούμπια και οι φίλοι του πατέρα μου όλοι, γιατί ο πατέρας μου δεν είχε οικογένεια στην ουσία, ήταν οι Κολουμπιανοί. Περνάγαμε έξω από το εργοστάσιο κάποιες φορές και έλεγε «Δώρα, δώρα στη μάνα μου, το ψωμάκι μας». Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Καμιά φορά η μάνα μου θύμωνε και δούλεγε «Έλα, πες πάλι το ψωμάκι σας». Λοιπόν, το εννοούσε. Σε αυτή την πάστα και σε αυτή την ομάδα ήταν και ο Φρεγάδης. Μόχθησε, αγωνίστηκε και ένιωσα, γιατί είναι και ένας πατέρας μου και ο Μίμης, πολύ υπερήφανος και πολύ χαρούμενος. Και σαν να το ξέρε, μου το είπε στην κηδεία του πατέρα μου. Απόψε λοιπόν είμαι για τη μνήμη του πατέρα μου και είμαι για τον κύριο Μίμη, που με δέος, μου λέει ο πατέρας μου, ο κύριος Μίμης, ο κύριος Στάδε. Ήτανε προσωπικότητες μεγάλες και αγωνιούσα πότε θα έρθει το Πάσχα να τους ξαναδώ και να μάθω τόσα πράγματα και δει στο στούντιο, το οποίο με βοήθησε να σπουδάσω μουσική, να κάνω ανατροθεωρητικά, να γράψω μουσική και κάποια στιγμή νομίζω ότι μπήκα στο χώρο αυτό που λέμε έτοιμος και χωρίς να διαβάσω, να ασχοληθώ, αρχικά εννοώ, με λεπτομέρειες. Τον ευχαριστώ που με κάλεσε απόψε εδώ και σας προτείνω, αυτό δεν είναι εμπόρευμα. Κάποια στιγμή, αν μπορείτε, διαδώστε το, αγοράστε το. Καταρχάς, θα είναι εντυπωσιακό, θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο διαβάζεται. Δεν είναι για τη βιβλιοθήκη και δεν είναι να πεις τώρα τι να διαβάσω. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον ελληνικό πολιτισμό, που το έχουμε ανάγκη και που δυστυχώς ποτέ δεν καταλάβαμε πόσο σημαντικό έσοδο είναι για τη χώρα αυτή και πιστεύουμε ότι τα έσοδα θα έρθουν από αλλού. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από το βιβλίο, από την Μαρία, και στην συνέχεια θα κλείσουμε με έναν επίλογο που θα μας κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Δημήτρης Φεργάτης. Δεν είναι ακριβώς απόσπασμα από το βιβλίο. Είναι ένα κείμενο έμετρο που μου έδωσε πριν από 2-3 μέρες ο κύριος Δημήτρης, αλλά που νομίζω ότι είναι το βιβλίο και ότι είναι και η Κολούμπια και ο κύριος Δημήτρης. Εκεί, κάθε πρωί, ένα μικρό αγόρι μοίραζε τα σύμφωνα. Εκεί, κάθε πρωί, ένα μικρό κορίτσι μοίραζε φωνήεντα. Εκεί, κάθε μέρα, τα χερουβίμ μοιράζανε τα ντο, τα φα, τα σι. Και ήταν εκεί που εργάτες βάρδιας καλωσορίζανε τον ήλιο, μοιράζονταν ζεστό ψωμί. Τώρα, με άσπρα μπαμπάκια ο θάνατος σκεπάζει, 5 η ώρα που βραδιάζει, κίτρινα πρόσωπα, λεμονανθούς και μηχανές. Κι εγώ παρών, άπνος, αδύναμος, με θυμών μεγάλων, άνευ ακροκεράμων στους ώμους, να βλέπω ανήμπορος, να ακούω ανήμπορος, τριγμούς μετάλλων, πτώσεις τείχων, ρόγχους αρχαγγέλων. Αγέλαστες οι πέτρες. Σκυφτή η Δήμητρα, σκυφτή η Περσεφόνη. Σιωπηλά τα σήμαντρα. Και τα χόρτα και τα ελάσματα να ακυρώνουνε θείες μουσικές με έναν οξύ μεταπασχαλιάτικο θρήνο. Μέρα Μαγιού. Η Ριζόπολης εάλλο. Και από κοντά και από σημά να αλαλάζουνε προκλητικά τα ασπόνδυλα κύμβαλα στα γυάλινα ρήθρα ενός άδειου κόσμου. Κι η Δόμνα, κι ο Μακρυγιάννης, κι ο Μάρκος, κι ο Γρηγόρης ορθή στα κημητήρια της Άρτας να νανουρίζουν ήχους άταφους. Τέλος, δια τους συμβολιογράφους των τιμών και δια πάντα ενδιαφερόμενο, γνωρίζετε πως εις το χρηματιστήριον του κημητηρίου των επιφανών η τιμή του κάμπου του, 2 μέτρα διεμέ, 2 μέτρα διεσέ, χρόνια πολλά τώρα,
παραμένει ίδια. Μετά τα αυτά, ο ποιητής απέθανε, πικραμένος. Εστίμαρ, ο τεφίβος πάλιν ελεύσετε και εσαΐ έσετε. Για να δούμε λοιπόν τώρα με όσα ακούστηκαν και όσα μπορεί να διαβάσει κανείς το βιβλίο, τι έχει να μας πει ο ποιητής. Ο ποιητής έχει να πει μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας για να παρακολουθήσετε ένα βιβλίο που δεν ξέρατε το συγγραφέα καν. Ξέρατε πιθανότατα το θέμα με το οποίο θα ασχολιότανε. Και αυτό είναι το συγκινητικότερο για μένα, ναι. Το πιο σημαντικό, το ότι σας ενδιέφερε πάνω απ' όλα όχι το όνομα του συγγραφέα ή ποιος το έγραψε, αλλά κυρία το θέμα. Ένα τεράστιο θέμα, η ιστορική Κολούμπια, που όφιλε να υπάρχει όρθια και σήμερα στο χώρο που της έπρεπε και δυστυχώς κατεκρινίστη, όπως γράφω στο τελευταίο μου έμετρο σημείωμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να σας πω, να σας τονίσω ότι ό,τι έχω γράψει μέσα στο βιβλίο το τόνισε ο Ανδρέας, για τον οποίο θέλω να πω δύο κουβέντες. Κανονικά τον Ανδρέα, δεν έπρεπε να σε καλέσω, γιατί δεν ξέρω αν σου έχω πει. Συγχωρήστε μου την παρένθεση, αλλά πρέπει να το πω του Ανδρέα, να το ακούσετε κι εσείς. Ο πρώτος που συνάντησα όταν μπήκα στην Κολούμπια του 1959, εργάτης, βοηθός περσαδόρου, κάλφας που λένε σε νυχτερινή βάρδια, ο πρώτος που συνάντησα και με ένα άγριο λίγο ύφος, έτσι το έπαιρνε, φοβότανε περισσότερο, αδύνατος ήτανε και έπαιρνε αμέσως το ζώρικο το ύφος. Ήταν ο πατέρας του, ο φίλος μου Μακαρίτης τώρα, όν, από τον Αύγουστο του 18, συνέχεια με έστελε, αυτό δεν το πρόσεξα, με έστειλε να καθαρίσω. Κανονικά λοιπόν εγώ δεν έπρεπε να σε φωνάξω Ανδρέα μου, αλλά ο Αντώνης ήταν τόσο καλός, που κρυβόταν πίσω από αυτά τα ζώρικα. Και εγώ τον αγαπούσα. Τον αγαπούσα και η καλύτερη εκδρομή που έχουμε κάνει με τον πατέρα σου ήταν στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος που πήγαμε. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Θα ξανατονίσω, θα ξαναπώ το μεγάλο ευχαριστώ μου. Θα σας πω ότι όλο αυτό γράφτηκε από βάθος καρδιάς. Όλα προσπάθησα να είναι όσο πιο ακριβή. Μπορεί να έχω παραλήψεις. Εύχομαι να βρεθούν νεότεροι και πιο δημιουργικοί και δραστήριοι από εμένα και να μπορέσουν να αναζητήσουν πληροφορίες και να καταγράψουν, να συμπληρώσουν αυτό το βιβλίο που ήδη εγώ έχω γράψει. Ευχαριστώ λοιπόν εσάς, όσους τιμήσετε το βιβλίο μου, θα βρείτε αλήθειες, θα μάθετε πολλά για τη δισκογραφία και να ευχαριστήσω εδώ τους κορυφαίους που στήριξαν, πίστεψαν στο βιβλίο μου με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα που ήταν παρόν, στον Παναγιώτη, τον καλό φίλο τον παλιό, τον Γιώργο, πολιτικό μηχανικό και νυν καινούριο καλλιεργητή, έτσι, μικροκαλλιεργητή, θυμάμαι καλά, τον φίλο τον Στέλιο, που πάντα είναι κοντά από τους πιο παλιούς, τους βετεράνους πια, νέοι ξεκινήσαμε και είμαστε βετεράνοι τώρα πια στη ζωή και στη δισκογραφία, τον φίλο τον Πέτρο, που μου έδωσε σειρά πληροφοριών και την κυρία Μαρία Μαυροματάκη, που με κάνει να μην αναγνωρίζω τα κείμενά μου πολλές φορές. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Πιο κοντά, πιο κοντά. Δεν αναγνωρίζω τα κείμενά μου, δηλαδή τα θεωρώ τόσο ωραία, που φοβάμαι πως δεν είναι τόσο ωραία όσο προκύπτουν μετά από το διάβασμα των δικών. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κυρία Χορέμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου και όλης της προσπάθειας που γίνεται εδώ και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε πάντα ενδιαφέροντα και ποιοτικά πράγματα. Λοιπόν, το βιβλίο διατίθεται, αν θέλετε να το αγοράσετε. Να σας πω ότι και ο εκδοτικός οίκος Καψιμή, που αποτελείται από μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων στον χώρο των εκδοτικών, έχει κάνει πολύ καλή εκδοτική δουλειά. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το καμαρώνει κανείς κρατώντας το και βλέποντάς το και στο ράφι της βιβλιοθήκης του.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλοι μας, ιδιαίτερα τον Δημήτρη Φεργάδη, που το κατάφερε.